Η αντιπαράθεση μεταξύ του Sea-Watch και της Ιταλικής κυβέρνησης συνεχίζεται. Το σωστικό πλοιάριο παραμένει από την Τετάρτη στα Ιταλικά χωρικά ύδατα, καθώς η ακτοφυλακή του έφραξε το δρόμο για το λιμάνι της Λαμπεντούζα. Η κυβέρνητης του πλοίου Καρόλα Ρακέτε επικαλείται το ναυτικό δίκαιο, ζητώντας από τις λιμενικές αρχές να δώσουν άδεια κατάπλου. Λαμπεντούζα, μπορείτε να με ενημερώσετε πότε θα μπορέσω να αποβιβάσω τους διασωθέντες? Παραμένω σε κατάσταση ανάγκης και πρέπει επειγόντως να τους μεταφέρω στην ξηρά. Over. Η Ρώμη εμένει στις θέσεις της με τον Ιταλό Πρωθυπουργό να απειλεί με προσαγωγή στη δικαιοσύνη. Αυτή η κυβερνήτης που έλαβε μια τέτοια απόφαση και για 10 ημέρες κρατά ανθρώπους σε αυτή την κατάσταση έδρασε με έναν τρόπο που εγώ θεωρώ απίστευτα σοβαρό. Είναι κάτι που ανησυχεί όχι μόνο την Ιταλική κυβέρνηση, αλλά και τα Ιταλικά δικαστήρια. Το γερμανικής ιδιοκτησίας και Ολλανδικού νεολογίου Sea-Watch 3 διέσωσε 53 μετανάστες στις 12 Ιουνίου ανοιχτά της Λιβύης. 11 εξ αυτών αποβιβάστηκαν για λόγους υγείας, όμως οι υπόλοιποι 42 παραμένουν εγκλωβισμένοι εν πλώ. Την ίδια ώρα, ο Ματέο Σαλβίνι τονίζει πως η μόνη αποδεκτή λύση είναι το μοίρασμα των μεταναστών σε Χάγη και Βερολίνο, η κατάσχεση του σκάφους και η σύλληψη της Καρόλα Ρακέτε. Σύμφωνα με τον Ιταλό Υπουργό Εσωτερικών, η Βαλκανική Οδός λειτουργεί και πάλι, κάτι που όπως είπε του δίνει το δικαίωμα ακόμα και για την αναστολή της συνθήκης Σέγγεν για την Ιταλία και την ανέγερση φράχτη στα σύνορα με τη Σλοβενία, ώστε να ανακοπούν οι μεταναστευτικές ροές.